Πρόσφατη εγκύκλειος του Υπουργείου για τις δηλώσεις συνάφειας για την εξαιτία 1993-98 οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση της αρχικής φορολόγησης, καταγγέλουν τα μέλη των επιμελητηρίων Ροδόπης. Αντιπροσωπεία των γεωργικών συμβούλων των πρεσβειών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας, επισκέφθηκαν χωριά του νομού για να δουν από κοντά τις καλλιέργειες καπνού. Αναλυτική αναφορά στο σκεπτικό του διορισμού των μουφτίδων ως ιεροδικών έκανε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων Θεόδωρος Θεοδόρου σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στην Παλιά Πόλη Ξάνθης. Συνεχίζονται τα προγράμματα διακοπών της εργατικής εστίας, αλλά παρατηρείται μειωμένο ενδιαφέρον από πλευράς του κόσμου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το βραδινό μας δελτίο. Την αντίθεσή τους στην εγκύκλειο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που καλεί τις επιχειρήσεις να περατώσουν τις ανέλεγκτες φορολογικές δηλώσεις συνάφειας για την εξαετία 93-98 δηλώνουν τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ροδόπης. Ακόμη πιο συγκεκριμένα, ζητούν την τροποποίηση της διάταξης που αφορά την ανακρίβεια των βιβλίων αλλά και την κατάργηση του ελάχιστου καταβληταίου ποσού. Με πρόσφατη εγκύκλειό του, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών καλεί τις επιχειρήσεις όλες της χώρας να περατώσουν τις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις τους, υποβάλλοντας δηλώσεις συνάφειας για την εξαετία 1993-1968 μέσα σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και όρους οι οποίοι δεν κινούνται στο πνεύμα των αρχικών κυβερνητικών εξαγγελιών περί συνοπτικών διαδικασιών και μικρών καταβολών. Οι εξαγγελίες αυτές έγιναν ύστερα από αντίδραση του επιχειρηματικού κόσμου, ο οποίος θεώρησε ληστρική την αφέμαξη των εισοδημάτων του, τα οποία ήδη έχουν φορολογηθεί. Αυτό λοιπόν είναι και το πνεύμα κοινού υπομνήματος διαμαρτυρίας που απέθυνε προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κύριο Χρυστοδουλάκη και τον Υφυπουργό Οικονομικών κύριο Φωτιάδη, τα επιμελητήρια της Ροδόπης, ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής, αλλά και η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων του Νομού Ροδόπης. Το κακό στην προηγούμενη περίπτωση ήταν ότι μέσα σε ένα μήνα θέλουν να κλείσουν τη συνάφεια της τριετίας και τη συνάφεια της εξαετίας. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα αυτό, ένας καταστηματάρχης, οι οποίοι δεν είναι λίγοι, να καλείται να τακτοποιήσει το 98-2001 και το 93-98. Θα μπορούσε να γίνει σταδιακά, να γίνει μια άλλη ημερομηνία και να μην είμαστε υποχρεωμένοι μέχρι 37 να καταφέρουμε να πληρώσουμε αυτά τα δύο τα ποσά, τα οποία είναι πάρα πολλά. Και το πιο σπουδαίο από όλα είναι ότι και αυτοί που είναι ειλικρινείς στις δηλώσεις τους και αυτοί θεωρούνται άλλοι ειλικρινείς και τους ζητάνε από 300.000 δραχμές το χρόνο. Δηλαδή με λίγα λόγια λέει, εντάξει, καλός είσαι, χρυσός είσαι, ειλικρινής είσαι, αλλά δώσ' μου και 300.000 δραχμές το χρόνο. Και αυτό μονάχα εάν δεν έχει καμία παράβαση. Αν τυχόν έχει και την παραμικρή παράβαση, δηλαδή χαρακτηριστικά σας λέω ένα καφενείο που δεν έχει κόψει μια απόδειξη 200 δραχμών, του βάζουν 1,5 εκατομμύριο πρόστιμο. Μόνο σε αυτά τα 9 χρόνια μια απόδειξη των 200 δραχμών. Καταλαβαίνετε. Αυτό σημαίνει ένα δυσβάστακτο βάρος για τους επαγγελματίες. Μα είναι η τριετία, είναι η εξαετία. Δεν μπορεί ένα κατάστημα να μην έχει μέσα σε 9 χρόνια μια παράβαση. Είναι αδύνατο. Άνθρωποι τα κρατάνε και τα καταστήματα, άνθρωποι κάνουν και τα λάθη. Καταλαβαίνετε, σας λέω χαρακτηριστικά αυτή την περίπτωση, ένας φίλος μου δεν έχει κόψει μία απόδειξη στα 9 χρόνια, γιατί πήρε τον καφέ ένα στρατιώτη και έφυγε και δεν πρόλαβε να κόψει απόδειξη. Πιάνουν τον στρατιώτη για 200 δραχμές και του ζητάνε σήμερα 1,5 εκατομμύριο. Στη συνέχεια της ανακοίνωσης, τα επιμελητήρια της Ροδόπης διαπιστώνει ότι η εφαρμογή της εγκυκλίου αυτής οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση της αρχικώς σχεδιαζόμενης φορολόγησης και γι' αυτό το λόγο επιζητούν την τροποποίηση της διάταξης, η οποία αφορά την ανακρίβεια των βιβλίων κατά τη μη έκδοση στοιχείων, ώστε να αποφευχθούν ακραίες περιπτώσεις. Ενώ επίσης αιτούν την κατάργηση του ελαχίστου καταβληταίου ποσού για όσους παρουσιάζουν θετική συνάφεια. Κλείνοντας πάντως, οι επαγγελματοβιοτέχνες θεωρούν και απευθύνουν έκκληση για άμεση ανταπόκριση στο αίτημά τους. Διαφορετικά, είναι αναγκασμένοι να ανταποκριθούν στο αίτημα των επιχειρήσεων για δυναμικότερες κινητοποιήσεις. Έχουμε επαγγελματοβιοτέχνες, εμπόρους, βιομηχάνες στο νομό Ροδόπης γύρω στους 6.000. Μέλη τα δύο τα επιμελητήρια. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του έτους θα μείνουν 5.000. Τα 1.000 καταστήματα θα κλείσουν. Δεν είναι δυνατόν να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα οικονομικά βάρη που έχει επιβάλει σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Μα δεν είναι δυνατόν. Ένα μαγαζί που κάνει κάποιες
χιλιάδες τζίρο την ημέρα. Γιατί ξέχασε να κόψει μια απόδειξη. Ηθελημένα ή άθελα, δεν θα πω εγώ ότι ξέχασε μονάχα, μπορεί και να έκλειψε μια απόδειξη 200 δραχμών. Και έρχεται τώρα και του βάζει 1,5 εκατομμύριο πρόστιμο, καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει. Πόσοι θα αντέξουν, δεν θα αντέξουν. Αυτό είναι το κακό. Απόψε πραγματοποιείται στο θέατρο Λυκαβητού της Αθήνας μεγαλειώδη συναυλία αφιερωμένη στο μεγάλο κριτικό μουσικό Νίκο Ξυλούρη. Το Art Channel και ακόμη πιο συγκεκριμένα η Βάσο Θεολόγη είναι στην Αθήνα, όπως και η πρόεδρος του Κέντρου Λαϊκών Δρομένων Σοφία Μενεσελίδου και μέλη της κοινότητας, όπου επισκέφτηκαν σήμερα και συνομίλησαν με τη γυναίκα του Νίκου Ξυλούρη, την Ουρανία. Η απεσταλμένη λοιπόν, όπως προείπα, η Βάσο Θεολόγη έχει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη μεγαλειώδη συναυλία στην Αθήνα. Καλησπέρα Θοδωρή, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από την Αθήνα, όπου σήμερα πραγματοποιείται η μεγαλειώδη συναυλία για τον Νίκο Ξυλούρη στο Λυκαβητό. Είναι μια συναυλία την οποία έχει προγραμματίσει το γνωστό περιοδικό Δίφωνο, μια συναυλία σε έναν χώρο όπου εκεί έμενε να δώσει ο Νίκος Ξυλούρης την τελευταία του μεγάλη συναυλία πριν φύγει 22 χρόνια πριν. Με το Art Channel και την πρόεδρο του Κέντρου Λαϊκών Δρομένων, Σοφία Μενεσελίδου, είχαμε το πρωί την δυνατότητα να δούμε από κοντά την γυναίκα του Νίκου Ξυλούρη, την Ουρανία Ξυλούρη, σε ένα κατάστημα στην Οδό Πανεπιστημίου, το οποίο διατηρούσε ο Νίκος Ξυλούρης και διατηρεί η ίδια τα τελευταία 22 χρόνια, σε έναν χώρο που εκεί είναι έντονη η παρουσία, η σφραγίδα, η μνήμη και το μεγαλείο του Νίκου Ξυλούρη. Εκεί λοιπόν είχα τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί της για το μεγαλείο του ανδρός και αυτό το οποίο υπερτόνισε στην μεταξύ με συνομιλία, ένα στοιχείο το οποίο θα έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε στο αυριανό μας ρεπορτάζ, ήταν η περηφάνεια, η ψυχή αυτού εδώ του άνδρα και το ήθος του Νίκου Ξυλούρη, ένα στοιχείο το οποίο έκανε ιδιαίτερα, αν θέλετε, αίσθηση, ένα στοιχείο το οποίο διακρίθηκε και έκανε περήφανη την Κρήτη και τον ψιλορίτη της. Να πούμε επίσης ότι περιγράφοντας έτσι την παρουσία μας στο κατάστημα Νίκος Ξυλούρης, όση ώρα βρισκόμαστε εκεί, από τις 10 περίπου μέχρι τις 11.30 το πρωί, αρκετοί ήταν εκείνοι οι οποίοι έρχονταν στο κατάστημα για να πούν μια καλημέρα στην Ουρανία Ξυλούρη και βέβαια να ζητήσουν εισιτήρια. Γεγονός με το οποίο δεν είχε βέβαια ίδια καμία σχέση, μιας και η συναυλία διοργανώνεται, όπως είπαμε, από το Δίφωνο και τα συμπτωματικά τα εισιτήρια πολλούνταν ακριβώς απέναντι στην Οδό Πανεπιστημίου 29, όπου υπάρχει στο άκρη το αρχιδιογραφείο του Φεστιβάλ Αθηνών. Να σημειώσουμε επίσης ότι αρκετοί φίλοι του Ζεύγους και βέβαια γνωστοί του Νίκου Ξυλούρη και από την Κρήτη ήρθαν σήμερα προκειμένου να τιμήσουν τον μεγάλο κριτικό. Και να επισημάνουμε επίσης ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές συναυλίες για αυτόν τον άνθρωπο, για τον Αρχάγγελο της Κρήτης. Ακόμη τελειώνοντας αυτή την ολιγόλεπτη έτσι, επαφή μας, να σημειώσω ότι και τα παιδιά της κοινότητας νέων, τα παιδιά τα οποία είχαν τη δυνατότητα να συνδιοργανώσουμε το Κέντρο Λαϊκών πέρσι μια πολύ σημαντική συναυλία που έμεινε φαντάζομαι και χαραγμένη στη μνήμη του κοινού της Κομωτινής. Παρευρέθηκαν το πρωί στο κατάστημα Νίκος Ξυλούρης, είδανε την σύζυγό του και απόψε θα βρίσκονται έτσι στην μεγαλειώδη αυτή συναυλία για να χαιρετήσουν και εκείνη με τον δικό τους τρόπο. Εκείνον που κατάφερε να κάνει τον Ψιλορίτη ακόμη περισσότερο περήφανο και την κριτική μουσική να την καταστήσει ως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Αν θα με το επιτρεπώ να το πω και αυτό από την Αθήνα, Βάσο Θεολόγη για το Art Channel. Ευχαριστούμε τη Βάσο Θεολόγη. Να αλλάξουμε κλίμα. Συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Θράκης. Παρεχωρήσει ο διευθυντής της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων, κ. Θεόδωρος Θεοδόρου, στην παλιά πόλη της Ξάνθης, όπου και εδρεύει φυσικά η υπηρεσία. Ο κ. Θεοδόρου κατέθεσε τις θέσεις αλλά και τις απόψεις του γύρω από τα θέματα της Θράκης σε σχέση με τη μουσουλμανική μειονότητα, αλλά και τις περαιτέρω προεκτάσεις που δίνονται συχνά για αυτό το θέμα. Συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Θράκης παραχώρησε στην παλιά πόλη Ξάνθης ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων Θεόδωρος Θεοδόρου.
παρουσία πολλών δημοσιογράφων, χριστιανών και μουσουλμάνων, ο κύριος Θεοδόρου κατέθεσε τις θέσεις και τις απόψεις του γύρω από τα θέματα της Θράκης σε σχέση με τη μουσουλμανική μειονότητα και τις περαιτέρω προεκτάσεις που δίνονται συχνά για ένα θέμα που κατά καιρούς αποτελεί και αφορμή προς εκμετάλλευση από πονηρούς κύκλους. Μετά τη σύντομη τοποθέτησή του και την αιτιολογία ύπαρξης της συγκεκριμένης υπηρεσίας στη Ξάνθη, ο κύριος Θεοδόρου έκανε μια αναλυτική αναφορά στο σκεπτικό του διορισμού των μουφτίδων ως ιεροδικών και δικαιολόγησε απόλυτα, τεκμηριώνοντας την νόμιμη διαδικασία, η οποία αποτέλεσε κατά διαστήματα την έρηδα σε κύκλους της μουσουλμανικής μειονότητας για να βγάλουν προς τα έξω ένα αρνητικό προφίλ της χώρας μας. Ο κύριος Θεοδόρου δήλωσε ότι οι μουφτίδες ως ιεροδίκες δεν θα ήταν δυνατόν να λειτουργήσουν χωρίς να έχουν τη συγκατάθεση της πολιτείας, άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι διορισμένοι από αυτήν για να την εκπροσωπήσουν από μια τέτοια θέση που μόνο υπ' αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε κάποιος να λειτουργήσει. Η Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων είναι ένα τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο βρίσκεται στην Θράκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ και 3 χρόνια όμως, με καινούριο νόμο, ορίζεται ακριβώς η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων. Το νόμο αυτό σας τον μοίρασε ο προκάτοχός μου πριν την αποχώρησή του σε μια αντίστοιχη εκδήλωση που είχε κάνει ο κύριος Λόζος, και έτσι δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες του τι κάνει η Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων. Επιγραμματικά όμως λέω ότι η αρμοδιότητά μας είναι να ασχολούμεθα κυρίως με θέματα διασυνοριακά μέσα στο πλαίσιο της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης να παρακολουθούμε τα θέματα τα μειονοτικά, διότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει την ευθύνη της παρουσίασης του έργου της χώρας στο εξωτερικό. Καθημερινά συνάδελφοι από πάρα πολλά μέρη του κόσμου και οι 2 συνάδελφοι που υπηρετούν σε διεθνείς οργανισμούς, σε διεθνή φόρα όπως λέμε, καλησπέρα, έχουν την ευθύνη της ενημέρωσης και της παρουσίασης των θέσεων της Ελλάδας και έτσι η υπηρεσία μας είναι η αντένα του Υπουργείου Εξωτερικών στην περιοχή, διότι όπως γνωρίζετε τα θέματα της μειονότητας ορίζονται από μια διεθνή σύμβαση και άρα οι χώρες που έχουν συνυπογράψει τη σύμβαση αυτή, και δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Τουρκία αλλά περισσότερες χώρες, έχουν και διεθνείς σημαντικές υποχρεώσεις. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν και μετά από μια συζήτηση πάρα πολύ μεγάλη βρισκόμαστε εδώ ως Υπουργείο Εξωτερικών για να λυθεί τέλος πάντων και αυτή η απορία τι θέλει το Υπουργείο Εξωτερικών στην περιοχή. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν, επαναλαμβάνω, βρίσκεται εδώ με συγκεκριμένη αρμοδιότητα η οποία ορίζεται νομοθετικά, τον έχετε τον νόμο, και διότι είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είναι ο πολιτικός μας προϊστάμενος, αλλά και τις αντιπροσωπείες μας και διπλωματικές αρχές που έχουμε στο εξωτερικό για θέματα που είναι σήμερα πάρα πολύ επίκαιρα, όπως είναι τα θέματα τα μειονοτικά και τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος Θεοδόρου δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων από τους παριστάμενους δημοσιογράφους, απαντώντας όμως με διακριτικότητα στα περισσότερα ερωτήματα, αποφεύγοντας να απαντήσει σε όλα εκείνα που δεν αφορούσαν τις δικές του αρμοδιότητες. Αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία υπηρεσιών αλλά και την πορεία εξέλιξης θεσμών μέσα στο Δήμο πήρε σε πρόσφατη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ΣΑΠΟΝ. Οι αποφάσεις αφορούν τη λειτουργία κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών αλλά και την έγκριση πρότασης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τη δημιουργία ενός χώρου που θα φιλοξενεί αναξιοπαθούντες της περιοχής του Δήμου. Πολύ σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία υπηρεσιών και την πορεία εξέλιξης θεσμών μέσα στο Δήμο πήρε πρόσφατα η Δημοτική Αρχή ΣΑΠΟΝ. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις αφορούν τη λειτουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και την έγκριση για μια πρόταση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τη δημιουργία ενός χώρου που θα φιλοξενήσει αναξιοπαθούντες. Το πρώτο είναι η απόφαση για την λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, ένας θεσμός που πανελλαδικά εφαρμόζεται στους Δήμους όλης της χώρας, αλλά και ο Δήμος ΣΑΠΟΝ με ετοιμότητα και με πληρότητα και σε υποδομές, αλλά και σε διαδικασίες έχει φέρει στο σημείο της εκκίνησής του.
Η δεύτερη απόφαση σημαντική ήταν η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο μιας πρότασης του Υπουργείου Υγείας Κυπρόνιας για δημιουργία ενός χώρου, ενός εντευκτηρίου, ενός κτηρίου, θα έλεγα, αναξιοπαθούντων ατόμων, όπου πιλωτικά θα εφαρμόσει το Υπουργείο Υγείας Κυπρόνιας σε 20 δήμους της Ελλάδος. Θα είναι ένας χώρος 250 περίπου τετραγωνικών, εξοπλισμένος και στελεχωμένος με προσωπικό, όπου εκεί θα μπορούν ηλικιωμένοι ή άλλα άτομα αναξιοπαθούντα της περιοχής που έχουν πρόβλημα να φιλοξενούνται για λίγες μέρες, να τους παρέχεται θαλπορή, φαγητό, εξυπηρέτηση και κάποια υγειονομική περίθαλψη, και βεβαίως αν χρειάζεται και κάποιο διάστημα να διαμένουν εκεί, να διαμένουν, αλλιώς με την ολιγοήμερη παραμονή τους να γίνεται μια αποκατάσταση πιθανών προβλημάτων τα οποία έχουν, ή μια συμπαράσταση αν πρόκειται για στέγους ή για ανέργους κτλ. Αυτό είναι ένα μέτρο στην κατεύθυνση της κοινωνικής πρόνοιας και είναι πολύ, μπορώ να πω, πρωτοποριακό, και πιστεύω ότι και με την εμπειρία του Υπουργείου και τη στήριξή του, αλλά και με τη διάθεση τη δική μας και την ύπαρξη του ανάλογου στελεχειακού δυναμικού, θα πάει καλά και θα αποδώσει καρπούς σε μια περιοχή που το έχει τόσο ανάγκη. Γιατί επιλέχθηκε ο Δήμος από σε ένα πρόγραμμα πιλωτικό και πότε αναμένεται να λειτουργήσει αυτό? Κοιτάξτε, το γιατί επιλέχθηκε ο Δήμος από τώρα σε ένα πρόγραμμα πιλωτικό, μην το ρωτάτε σε μένα. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε τη δυνατότητα να προβάλλουμε αυτές τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μας, να αναδείξουμε ότι αυτή η περιοχή έχει ανάγκη από τέτοιου είδους θεσμούς και λειτουργίες, μιας και έχει κόσμο, άτομα τα οποία άπτονται αυτού του αντικειμένου που θέλει να αγκαλιάσει το πρόγραμμα. Και από την άλλη, πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει πολύ γρήγορα, γιατί ήδη μας έχουν σταλεί μελέτες άμεσα και ότι υπάρχει η δέσμευση των χρημάτων από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης που θα διατεθούν για την εκκίνηση του έργου. Μετά την κατασκευή του έργου, η λειτουργία είναι εύκολο να ξεκινήσει την επόμενη μέρα. 67 νέοι διπλωματούχοι της Πολυτεχνικής Σχολής της Ξάνθης έζησαν πραγματικά συγκινητικές στιγμές κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας τους, όπως ήταν λογικό. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιεθεωρείου, ο κ. Παντελεήμων, ενώ ευχές για επαγγελματική αποκατάσταση σε όλους τους διπλωματούχους έδωσε και ο αντιπρίτανης κ. Φίλιππος Τσαλίδης. Οι διπλωματούχοι της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης αλλά και οι γονείς τους που παρευρέθηκαν στην ορκωμοσία τους που πραγματοποιήθηκε στα προκά της Πολυτεχνικής. 67 νέοι διπλωματούχοι, πολιτικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, μηχανικοί υπολογιστών και μηχανικοί περιβάλλοντος έδωσαν τον καθιερωμένο όρκο ενώπιον των αρχών της Πολυτεχνικής Σχολής και παρουσία των έντονα συγκινημένων γονιών τους. Την εκδήλωση τίμησε και την ευλόγησε με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμωνα, ενώ αντιπρίτανης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης Φίλιππος Τσαλίδης ξεκίνησε την ομιλία του κάνοντας μια σημαντική επισήμανση ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα να καταστρέφει δημόσια περιουσία αλλά και συγχρόνως να διασύρει το όνομα του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης γενικότερα. Τη μνή αυτή έκανε ο αντιπρίτανης κ. Τσαλίδης, αναφερόμενος στην προχθεσινοβραδινά επεισόδια που σε φοιτητική εστία της Ξάνθης από τους απόφοιτους της Πολυτεχνικής, οι οποίοι βρισκόμενοι σε μεγάλα κέφια, παρεκτράπησαν και προκάλεσαν με τη συμπεριφορά τους την τοπική κοινωνία. Στη συνέχεια όμως, ο ίδιος ευχήθηκε στους νέους συναδέλφους του, λέγοντας ότι τούτη φάση αφορά τη δυσκολότερη ίσως και στην επαγγελματική τους καριέρα, εφόσον είναι η αρχή που απαιτεί μεγάλο αγώνα για επαγγελματική αποκατάσταση, έτσι ώστε να προσφέρουν στον τόπο που περιμένει πολλά από αυτούς. Απευθυνόμενος στους γονείς, ο αντιπρίτανης τους διαβεβαίωσε ότι τα παιδιά τους διαθέτουν πλέον όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι πτυχιούχοι των σχολών της Πολυτεχνικής, κάνοντάς τους σαφές ότι πρέπει να είναι βέβαιοι για την άρτια εκπαίδευσή τους όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και το αγκάλιασμα της τοπικής κοινωνίας απέναντί τους. Θα πρέπει να γιορταστείτε όμως.
μιλώντας οι εκπρόσωποι των τριών τμήματων της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης και συγχρόνως με τα συγχαρητήρια τόσο στους διπλωματούχους όσο και στους γονείς τους, έκαναν πλούσιες αναφορές για τον αγώνα των φοιτητών αλλά και τις θυσίες των γονιών, οι οποίοι πλέον δικαιούνται, πόσο μάλλον τη μέρα της ορκομοσίας, βλέποντας να παίρνουν σάρκα και οστά όλα τα όνειρα που έκαναν τα παιδιά τους. Εσείς να σκέπτεστε για εκείνους και εσείς να φροντίζετε για εκείνους. Εκ μέρους των διπλωματούχων, ένας νεαρός πολιτικός μηχανικός ευχαρίστησε ιδιαίτερα τις Βρετανικές αρχές και τους καθηγητές της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, τους γονείς των διπλωματούχων αλλά και την κοινωνία της Ξάνθης που όλα αυτά τα χρόνια τους αγκάλιασε με ιδιαίτερη θέρμη, λέγοντας πως ο όρκος που έδωσαν δεν είναι φραστικός μόνο, αλλά και ουσιαστικός, δίνοντας μια υπόσχεση πως θα προσπαθήσουν να βγάλουν ασπροπρόσωπους όλους αυτούς τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα τους στην πιο κρίσιμη. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού φτάνουν τους 1.500, ενώ μόλις 500 έχουν πάει στα γραφεία ώστε να πάρουν τα κουπόνια διακοπών τους. Δεν έχουν χρήματα. Μειωμένη κίνηση παρατηρείται φέτος στα γραφεία της εργατικής εστίας στην πόλη της Κομωτινής, αναφορικά πάντα με τη διανομή των εισιτηρίων του κοινωνικού τουρισμού. Ειδικότερα, για το καλοκαίρι του 2002 είχαν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 1.500 άτομα, ενώ όπως μας ενημερώνουν, μόλις 500 άτομα έχουν προσέλθει στα γραφεία ώστε να παραλάβουν τα κουπόνια, δωρεάν ή μειωμένων διακοπών, τα οποία οι δικαιούχοι δικαιούνται εδώ και πολύ καιρό. Σε σχέση με άλλες χρονιές, όχι, δεν έχουμε μεγάλη ζήτηση. Όπως βλέπετε κι εσείς, εδώ παραμένουν τα δελτία. Όσοι υπεβάλλαν δικαιολογητικά Ιανουάριο-Φεβράριο, έρχονται και τα παίρνουν τώρα τα δελτία. Προϋπόθεση φυσικά να κλείσουν κάποιο ξενοδοχείο και να μας φέρουν την απόδειξη ότι στείλαν την προκαταβολή. Αλλά όχι, από τα 1.500 πόσα άτομα που είναι δικαιούχοι που υποβάλλαν δικαιολογητικά. Μέχρι τώρα πόσα έχετε? Ούτε καν τα 500, γύρω στα 300. Αυτό που δεν μπορείτε, κύριε Βάρμελ, εσείς. Δεν ξέρω, εσείς δεν το ψάξετε. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Πάντως δεν έχουν φύγει, είναι παραμένουν εδώ. Αυτά δεν μπορούν να τα χάσουν, δύναται να τα χρησιμοποιήσουν μέχρι... Τέλος του χρόνου. Μέχρι το ίσως, δεν ξέρω, ίσως να προτιμούν εδώ οι θρακιώτες κυβερνές διακοπές, δεν το ξέρω. Πάντως παραμένουν. Μήπως δεν έχουν ενημέρωση, μήπως να κάνουν μια έκκληση προς το κοινό ότι τα δελτία είναι έτοιμα ώστε να προσέλθουν τα γραφεία της εργατικής εστίας να τα παραλάβουν. Δεν το ξέρω αυτό. Με την απογραφή, όποιος έρχεται εδώ και υποβάλλεται δικαιολογικά, γίνεται η απογραφή του δικαιούχου, παίρνει και ένα ενημερωτικό φυλάδιο που γράφει όλες τις οδηγίες μέσα. Πώς είναι η διαδικασία. Πρέπει να αρχίσει κάποιο ξενοδοχείο και να έρθει από εδώ να πάρει τα δελτία που παραμένουν εδώ. Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας διοργανώνει και παράλληλα πλήθος εκδρομικών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα φέτος πραγματοποιήθηκαν 2 τριήμερες εκδρομές στο νησί της Θάσου, ενώ αναμένεται η Καστοριά και για τον Αύγουστο προγραμματίζεται από την Εργατική Εστία, η Ρόδος και η Νήσος Κρήτη. Εκτός από το κοινωνικό τουρισμό έχουμε και το εκδρομικό πρόγραμμα. Αυτό ακριβώς, να έχετε κάποιες άλλες δραστηριότητες, μπορείτε να σας εξηγήσετε. Κοινωνικός τουρισμός, εσείς να τα πούμε απλά, είναι παίρνει τα δελτία κάποιος δικαιούχος και επιλέγει το ξενοδοχείο που θέλει σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα μέρη της Ελλάδος και πάει μόνος του, με δικό του μέσο. Έχει κάποια μικρή συμμετοχή, αυτός τα υπόλοιπα τα καλύπτει η εργατική εστία με φαγητό και ξενοδοχείο. Έχουμε και το εκδρομικό πρόγραμμα της εργατική εστία που περιλαμβάνει μεταφορά και διαμονή στον τόπο που θα πάμε. Για φέτος παράδειγμα έχουμε 2 τριήμερες στη Θάσο που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, 2 στην Καστοριά τριήμερες και 2 εφταήμερες, 1 στη Ρόδο και 1 στην Κρήτη. Τα εισιτήρια έχουν δοθεί πιο μπροστά. Να σε έχουν κλείσει τα άτομα. Ναι, ναι. Τώρα υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που ενδεχομένως κάποιος να τα επιστρέψει. Τα δίνουμε στο όποιος πρόκειται. Όχι, δεν υπάρχει σειρά από το όποιος θα έρθει εδώ, τη ζητήσει θα τα πάρει. Αν δεν είχε καθόλου συμμετοχή, ίσως οι περισσότεροι από εμάς να πηγαίναμε διακοπές. Στους 42 βαθμούς Κελσίου πάντως έφτασε σήμερα ο υδράργυρος σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας και πρόνοια συμβουλεύει τους πολίτες, συμβουλεύει όλους μας και ιδιαίτερα αυτούς που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου να παίρνουν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και να συμβουλεύονται φυσικά πάντα το γιατρό τους. Τους 42 βαθμούς Κελσίου άγγιξε σήμερα Τρίτη ο υδράργυρος σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Σε ετοιμότητα πάντως έχουν τεθεί για όσες ημέρες θα διαρκέσουν υψηλές θερμοκρασίες όλες οι υγειονομικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας καθώς και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, το ΕΚΑΒ. Το Υπουργείο Υγείας πάντως συμβουλεύει τους πολίτες
και ιδιαίτερα αυτούς που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και να συμβουλεύουν τον γιατρό τους ή να προσέρχονται σε πλησιέστερη υγειονομική μονάδα, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο Υπουργός Υγείας πάντως, κ. Κώστας Στεφανής, επαναβεβαίωσε σε δηλώσεις του ότι έχουν ληφθεί εγκαίρως και εφαρμόζονται πλήρως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Στην πόλη μας πάντως, στην Κομωτινή, αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι σήμερα κυκλοφορούσαν με γυαλιά ηλίου, με το καπέλο και το μπουκαλάκι νερό αναχείρας, για να σβήσουν έτσι τη δίψα τους. Ενώ δεν ήταν λίγοι και αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν στο πάρκο της Αγίας Παρασκευής, έστω για να βρουν την απαραίτητη δροσιά που χρειάζονται. Μάλιστα, αυτός είναι από εδώ, εγώ είμαι από την Ξάνθη, μένω στη Γερμανία. Και ήρθα εδώ και λέει, πού θα πας, καλύτερο είναι στο πάρκο, στο σπίτι είναι λιγάκι... Έχει δροσιά εδώ, έχει πολύ δροσιά. Πολύ δροσιά. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Το πάρκο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το προσέχουν και εδώ, τα ποτίζουν, τα κόβουν. Είναι ωραία. Είδαν και απόειδαν λοιπόν σήμερα οι κάτοικοι της Κομωτινής και αποφάσισαν να αφήσουν τους πολυσύγναυτους δρόμους και την πλατεία της πόλης μας και να έρθουν εδώ στο Αλσίλιο, στο πάρκο της Αγίας Παρασκευής, ώστε να δροσιστούν κάτω από τη σκιά των δέντρων όσο βέβαια μπορούν. Ειδικότερα σε αυτό το θέμα βοήθησε και ο Δήμος Κομωτινής, όπου άνοιξε σήμερα τα νερά του Στριβανιού. Ενώ ορισμένοι, ιδίως παιδιά, άδραξαν την ευκαιρία ώστε να ρίξουν μία βουτιά. Από την πλευρά του, ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας, κ. Έκτορας Νασιώκας, δήλωσε ότι φέτος έχουν αυξηθεί σημαντικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στις νοσηλευτικές μονάδες και υπάρχει ετοιμότητα για την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων από υψηλές θερμοκρασίες. Ενώ επίσης προσέθεσε, καλούμε τους πολίτες να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να αποφύγουμε φαινόμενα θερμοπληξίας. Σε επιφυλακή ενόψη του Κάσονα βρίσκονται στον ομό Ροδόπης όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Ενώ στη διάδοση των πολιτών θα βρίσκονται κλιματιζόμενοι χώροι όπου θα μπορούν να προσέρχονται σε αναζήτηση δροσιάς. Ειδικότερα στην Ομαρχία Ροδόπης λειτουργεί αίθουσα συσκέψεων. Στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο Θράκης, τα αμφιθέατρα της Πανεπιστημιούπολης για τις νομικές σχολές, αλλά και στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο η αίθουσα συσκέψεων. Και στο ΙΚΑ Κομωτινής πάντως, όλοι οι χώροι κλιματίζονται. Ενώ κλιματιστικά μηχανήματα διαθέτουν και ο Δήμος Όστου, Μαρόνιας, Αριανών, Κομωτινής, Εγείρου, αλλά και ο Δήμος Απών. Εσείς που είστε ντόπιος και Κομωτινέος, ναι, έχετε ξαναδεί τόσο μεγάλες ζέστες στην Κομωτινή, ε? Βεβαίως, βεβαίως, έχουμε δει. Αλλά δεν ξέρω, φέτος είναι πιο πολύ, έτσι που φαίνεται δηλαδή. Φέτος ο κόσμος συνήθως της Κομωτινής που πηγαίνει για να δροσιστεί. Συνήθως στη θάλασσα, στο Φανάρι ή απάνω στο Νυμφαία πηγαίνει. Πιο πολύ στο πάρκο, αυτοί οι γέροι πιο πολύ που είναι κοντά, που δεν έχουν συγκοινωνία, δεν μπορούν να πάνε. Κανονικά στη θάλασσα και στην Ινθέα πιο εδώ πολύ. Εδώ έχουν ανοίξει και τα νερά, βλέπω στο πάρκο, έχει πολύ περαιτέρω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πάρκο είναι ό,τι πρέπει. Για μας είναι ό,τι πρέπει το πάρκο. Είναι και καθαρό. Τι να σου κάνει το νερό του πάρκου, θάλασσα. Καλή σας νύχτα.